φαινόμενο των ημερών έχει γίνει superstar ο Στέφανος Κασελάκης. Ελπίζω να μην είναι φαινόμενο των ημερών. Έχει γίνει το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου. Όλος ο κόσμος θέλει το Στέφανο Κασελάκη. Στέφανο Κασελάκη, σωστά. Σοκράτη, εσύ σούπερστα. Εσείς που είστε τώρα ένας καταξιωμένος σχεδιαστής, θέλω να σας δείξω μερικά outfit του Στέφανου Κασελάκη, να τα σχολιάσουμε μαζί. Λοιπόν. Πώς τον προτιμάτε? Εδώ είναι με τον γκρι το αμάνικο. Πώς τον βλέπετε? Εντάξει, αυτό μου θυμίζει λίγο John Kennedy. Είναι νέος, δυναμικός. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Του πάει το αμάνικο? Σίγουρα, δεν πάει στον έναν άνθρωπο που ο οποίος έχει ωραίο κορμί το αμάνικο, σε ποιον θα πηγαίνει, στον Τζουμάκα? Εδώ με το τισερτ. Κύριε Χριστό, είπα, ο Κασελάκης περνάει σε όλες τις φάσεις. Από ντυμένος μέχρι γυμνός. Εδώ με το παπηγιόν πώς τον βλέπετε? Εδώ είναι υπέροχο το παπηγιόν. Πολύ smart. Λάμπι. Λάμπι, έτσι κι αλλιώς λάμπι. Με το ριγέ? Το ριγέ, έχω λατρεία εγώ στα ριγέ. Σας αρέσει το συγκεκριμένο κουστούμι? Το ριγέ πάρα πολύ εμένα. Προτιμώ το ταξίδι. Εδώ με το πουκάμισο. Πάντα είναι όμορφος ο Κασελάκης. Είμαστε φαν του Στέφανου. Ταιριάζει το μπλε χρώμα, πιστεύω. Με αυτά τα μάτια να μου ταιριάζει. Τα μάτια αυτά θα πέσουν όλη η Ελλάδα να βυθιστεί και να κολυμπάει η αιώνια. Το κόκκινο μαγιό. Α, δεν είχα δει και τέτοια πράγματα. Εσύ είσαι ο Big Brother. Κοντεύεις να μπεις στην κερβατοκάμαρα του Τάιντερ και του Κασελάκη εσύ. Με σόρκα. Στο Instagram. Α, δεν το έχω δει εγώ. Σας αρέσει το κόκκινο? Ωραία, μ' αρέσει αυτό το μπυρμπυλό. Είναι βέβαια από την πίσω όψη. Εντάξει, και την προσθήνη σε λίγο. Ντυμένος νοσοκόμος. Α, γιατί βοηθούσε τον Τάιλερ? Ήταν σε μια εκδήλωση. Οκ. Που παίζαμε τους κλέφτες και αστυνόμους, γιατρούς και νοσοκόμες. Μπορεί να παίζανε το γιατρό. Εδώ που γυμνάζεται. Εδώ που γυμνάζεται. Μια χαρά να γυμνάζεται. Ξέρεις με ποιον μοιάζει ο Κασελάκης? Ο Κασελάκης μοιάζει με τον Αλκιβιάδη. Ο Αλκιβιάδης στην αρχαιότητα τον ποθούσαν όλες οι γυναίκες και όλοι οι άντρες. Ήταν ο εραστής όλων. Θεοκλήση Στέφανος Κασελάκης. Να σου πω την αλήθεια. Θεοκλήση. Μην με φάει η Χατζίδου. Και πού να δεις αργότερα. Μην με φάει η Χατζίδου. Που θα ζουντά χειρότερα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον Νίκο Αποστολόπουλο. Μπράβο στον Ηλία, το Μαγκύπα από το Μοντάζ. Και δεύτερον χαιρετώ κατεμένο στην πολιτική. Τα λέμε, να είστε καλά. Θα είστε μόνοι σας. Εξηγηθώ και τι να κάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αποστολόπουλε. Και από ό,τι κατάλαβα, κύριε Αποστολόπουλε, σας αρέσει πάρα πολύ οι στιλιστικές επιλογές του Στέφανου Κασελάκη. Στην αρχή με τον Κρήτο Φανελάκη, μια ανάσα την πήρε. Παιδιά. Πώς θα πω το μου. Ναι, εννοώ, είπε και για τα μάτια, συνδυασμό με τα ρούχα, πόσο ταιριάζουν. Με τον Κρήτο το πουκάμισο είναι λογικό να πάρεις μια ανάσα. Επιστημονικά το λες τώρα. Πάντα. Με επιστήμη μιλάω πάντα. Ναι. Γιατί βλέπεις μια απλότητα στον άνθρωπο με ένα γκρι, ωραίο, έτσι. Λιτό θα μπορούσες να το δεις. Ναι, όχι, να έτσι απλώς. Αυτό με το φανελάκι του. Ναι. Βλέπεις μια απλότητα στον άνθρωπο, έναν άνθρωπο καθημερινό, τον οποίο θα μπορούσες να δεις τη γειτονιά σου, θέλει μου τη ωραία γειτονιά. Όπου θα μπορούσες να έχεις βγει για ένα καφεδάκι. Εντάξει, πες τώρα ότι είναι γυμνασμένος. Δεν μπορείς το φανελάκι να το δεις παντού. Γιατί εμένα δεν με αφορά αυτό, Ελένη. Γυμνασμένος, αποτριχωμένος, να λέμε. Παίρνεις και άλλη πληροφορία. Όταν ένας άνθρωπος κυκλοφορεί με φανελάκι και μπορεί και κυκλοφορεί ελεύθερα και άνετα, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καθαρός. Να το ξέρετε αυτό. Γενικά ότι προσέχει πάρα πολύ την υγιεινή του, παιδί μου, γενικότερα. Δεν κυκλοφορεί άλλο το φανελάκι. Για γυμναστική πάει. Και επίσης ο Νίκος Αποστολόπουλος μίλησε και επιστημονικά, γιατί πάντα πρέπει να ξέρουμε και τι χρώματα μας ταιριάζουν. Σου λέει με τα μάτια αυτά που έχει, το μπλε που κάμισε το πηγαίνει πολύ. Μπορεί το κίτρινο, α πούμε, ρε παιδί μου, να τον υπονόμευε στιλιστικά. Πιστεύω πάντως ότι του Νίκου Αποστολόπουλου θα του άρεσε και με το κίτρινο που κάμισε ο Στέφανος Κασελάκης. Έτσι ένιωσα ότι ό,τι και να βάλει το θεωρεί πάρα πολύ. Αντικειμενικά είναι και ωραίος άντρας και ντύνεται και πάρα πολύ ωραία. Επειδή ο Νίκος Αποστολόπουλος έχει ίσως τα πιο ωραία γαμπριάτικα κοστούμια ever, πρέπει να το κάνουμε μια πρόταση, να του ράψει σουρ μεζούρ που λέμε.
και να κάνει και μια πασαρέλα, ένα catwalk. Τα έχει κάνει πια όλα ο άνθρωπος. Απόλυτα, γιατί μπορεί να, σε δύο πράγματα να συνδυάσει και το μοντέρνο ο Νίκος Αποστολόπουλος και το κλασικό. Ωραία. Πάντα στα κοστούμια. Το μαγιό είναι καλύτερη δική μου εμφάνιση. Αλίμονο. Το μαγιό ήθελε εσύ. Το μαγιό ήθελε. Παιδιά, ναι, γιατί είναι καλοκαίρι ακόμα. Γι' αυτό. Η μέρη είναι κοκό Σανέλ στυλ. Όταν βγαίνει έξω, βγάλε κάτι και φύγε μετά. Εμένα αυτό που ρωτάς, Λίλη, εμένα δεν μου αρέσουν οι άντρες με φανελάκια. Ό,τι κορμικενάκι δεν μπορώ καθόλου. Μ' αρέσουν τα πουκαμισάκια, τώρα αυτό που είδαμε πριν, ένα μπλε κοντομάνικο πουκαμισάκι, τέλειο. Έσκασε, τα κόλλο μπλουζάκια, αυτά μου αρέσουν. Ούτε το κοστούμι μου άρεσε που άρεσε στον Κωνσταντίνο το ρίγκε. Έσκασε ο άνθρωπος. Πολύ ωραίο. Με 35 βαθμούς Κελσίου πήγαινε στο γυμναστήριο, τι να κάνει. Να, εδώ είναι. Δεν πάρε, γιατί μπορεί να βάλει κοντομάνικο. Περίμενε, στέκομαι λίγο εδώ. Πού να δει τι θα γίνει γενικά όταν τον δούμε και με μαγιό το λεγόμενο. Μην πω τώρα την μάρκα. Το βρακάκι, ρε παιδί μου. Το κολυμβητικό το μαγιό. Που είναι πολύ τάση γενικά τα τελευταία χρόνια. Το φοράς και εσύ, γι' αυτό το είπες. Το φοράω και εγώ. Και επίσης όταν έχεις τέτοιο σώμα όπως ο Στέφανος. Είναι ωραίος γατούλης. Και με το πουλοβεράκι του είναι ωραίο έτσι το λευκό που το βλέπουμε εδώ. Και το πουλοβεράκι του πάει και χειμώνα. Πάντως εγώ να πω αυτό που η Ελένη για τα φανελάκια ισχύει. Εγώ έχω πάρα πολλά σπίτι, δεν μ' άφησε να τα βάλω ποτέ. Που εμπουκάμισα με ήθελε, οπότε φοράω φανελάκι μέσα από το πουκάμισο πάντα εγώ. Έχει κάνει στον καρόπανα τώρα, φαντάζεσαι. Τι να κάνω. Λοιπόν,